Γιάννη Τζούμα στο στούντιο. Καλησπέρα, Γιάννη. Ακούσαμε τον πρόεδρο της ΔΙΑΝΟΧ να επαναλαμβάνει αυτά που κατά καιρούς λέμε όλοι μας. Δεν είναι η πρώτη φορά που τα αναφέρει όλα αυτά ο Φώτης Γιαννίδης σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων, που είναι μονόδρομος και το κέρδος που έχουμε. Εντάξει, ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα πει κάτι σοβαρότητα. Δηλαδή, ας μου επιτραπεί αυτή η φράση, διότι θεωρώ ότι αντιπολίτευση μπορεί να γίνει σε πάρα πολλά πράγματα. Και είναι θεμητό να γίνεται αντιπολίτευση, αλλά δεν χρειάζεται να γίνεται αντιπολίτευση ή να προσπαθούμε, ας πούμε, να εμφανίσουμε προβλήματα που δεν υπάρχουν. Το λέω αυτό, ας πούμε, και για τους συναδέλφους οι οποίοι υποστηρίζουν ότι θα έρθουν σκουπίδια εδώ από τη Σάμο και από... Μωρέ, μακάρι να έρχονταν. Μακάρι να έχουν τα σκουπίδια, διότι τα σκουπίδια είναι λεφτά. Απλά δεν είναι τα σκουπίδια που έχουμε στο μυαλό μας. Δεν θα το καταλάβουμε αυτό παρά μόνο εάν μας τσούξει στην τσέπη όταν αρχίζουμε να πληρώνουμε τα πρόστιμα, όταν αρχίζουμε να καταβάλουμε το τίμημα και όταν αρχίζουμε να χάνουμε από τα ανακυκλώσιμα υλικά. Συνεπώς λοιπόν, δεν θα έρθουν σκουπίδια εδώ. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αυτό που μπορεί να κάνει να γίνει είναι να έρθουν εδώ πακεταρισμένα, ας πούμε, τα αλουμίνια ή να έρθουν, αλλά και εκεί μην νομίζεις οι σαμιώτες θα ζητήσουν λεφτά. Βέβαια, γιατί λέει και εμείς, γιατί να πάρετε εσείς τα λεφτά, εμείς δεν λοιπόν, τα μαζεύουμε, εσείς το πληρωθείτε. Απλά έχουμε την τύχη ο Δήμος Χίου να έχει οργανωθεί. Δηλαδή είμαστε σε μια φάση που αυτή τη στιγμή λειτουργεί όπως λειτουργεί η καθαριότητα, λειτουργεί όπως λειτουργεί ο χώρος της εναπόθεσης των απορριμμάτων, δημιουργούνται οι αλυσίδες που καθαρίζονται τα πράγματα και πακετάρονται τα ανακυκλώσιμα. Το κέντρο διαλογής στην ΔΙΑΛ. Αυτά όλα είναι βήματα τα οποία δεν έχει κάνει η Σάμος και η Κάρια. Κάποια στιγμή όμως νομίζω εγώ ότι θα τα κάνει εκ των πραγμάτων. Θα υποχρεωθεί. Πρώτον γιατί θα δει το κέρδος και δεύτερον γιατί θα καταλάβει ότι χρειάζεται. Εν πάση περιπτώσει όμως δεν είναι ψόγος. Αυτό που να πω εγώ τώρα, δεν είναι ψόγος. Και τα σκουπίδια και τα μπάζα είναι λεφτά. Αν το καταλάβουμε αυτό, θα είμαστε κερδισμένοι. Τρανή απόδειξη τώρα, άσχετο με τα σκουπίδια, δείτε τι γίνεται στον χώρο του αεροδρομίου. Έχει κανείς υπολογίσει πόση τόνη μπάζα είναι εκεί. Για να έρθει μερικά μέτρα πάνω, να αφήσει το ίδιο επίπεδο με τον υπόλοιπο διάδρομο, έχουμε υπολογίσει τι μπάζα χρειάζονται. Αυτά λοιπόν τα μπάζα είναι λεφτά. Και πλέον η εποχή που τα πετάγαμε στους χυμάρους τελείωσε. Ήδη στον Κοντιλόπο υπάρχει αυτή... Ο χώρος εναπόθεσης στερεών αποβλήτων. Άρα θα είναι συγκεντρωμένα εκεί και ανά πάση στιγμή αν κάποιος χρειάζεται μπάζα θα είναι καθαρά για να τα χρησιμοποιήσει. Την... Έχει την αίσθηση ότι κάθε φορά που πάνε να γίνει κάτι γκρινιάζουν. Αυτό ναι, υπάρχει μια αυτή γκρινιά. Και θα έλεγα ότι στα σκουπίδια δεν πρέπει να γίνεται αυτό. Ας γίνει αντιπολίτευση αλλού. Στα σκουπίδια η ΔΙΑΝΟΧ δεν είναι αποτέλεσμα της δουλειάς του Καρματζή. Όχι, το λέω αυτό γιατί καμιά φορά υπάρχει η λογική, μα τα χρεώνεται ο Δήμαρχος, να μην χρεώνεται μόνο τα στραβά, να χρεώνεται και τα καλά. Ο Γιαννήρης ήταν στέλεχος του Βουρνού. Δηλαδή θέλω να πω ότι το θέμα της ΔΙΑΝΟΧ το δουλεύει. Ναι, και δεν είναι, μην το βλέπουμε ΔΙΑΝΟΧ και υπόπίσω υπάρχουν υπάλληλοι, υπάρχει υποδομή, υπάρχουν εργαζόμενοι. Μικρά βήματα και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε σήμερα. Αυτή τη στιγμή από την υπόθεση των σκουπιδιών, η Χίος θα βγάλει λεφτά και δεν θα πληρώνει και λεφτά. Πού είναι λοιπόν ο ψόγος, πού είναι το κακό να, αν μπορεί, επαναλαμβάνω, να διαχειρίζεται και έτοιμα απορρίμματα πακεταρισμένα από γειτονικά νησιά. Δυστυχώς δεν θα αφήσουν τα άλλα νησιά. Άντε να πάρουμε τις, πώς το λένε, τον ψαρό και των νησών. Δεν θα αφήσουν οι σαμιώτες, μία, δύο, τρεις, θα δούνε ότι... Δεν τους συμφέρει. Όχι, θα μας ζητάνε λεφτά. Πώς θα γίνεται, θα σου δίνει ο άλλος ένα, δύο, εκατό τόνους συμπυκνωμένο αλουμίνιο και θα βγάζει τα φράγκα εσύ, δηλαδή. Το κατάλαβα. Λοιπόν, γι' αυτό καλά είναι να γίνεται αντιπολίτευση εκεί που μπορεί να γίνει και πρέπει να γίνεται.
στο θέμα αυτό των σκουπιδιών ας δείξουμε ομοψυχία και ομόνοια, διότι και τα λεφτά που θα πληρώνουμε στα πρόστιμα είναι δικά μας και τα λεφτά που θα παίρνουμε από τα ανακυκλώσιμα πάλι δικά μας θα είναι. Ελπίζω να γίνει κατανοητό αυτό. Γιάννη, μας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στις υπόλοιπες ειδήσεις του δελτίου μας.